Το ζητούμενο εδώ πέρα είναι να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με την ίδια, θα έλεγα, ορμή και με ένα πολιτικό σκηνικό το οποίο λίγο πολύ διαμορφώθηκε στις εθνικές εκλογές, να μπορεί να υλοποιεί τις σημαντικές αλλαγές προς όφελος των πολιτών και να μην δώσουμε λαβή και δυνατότητα κυρίως στον αντισυστημισμό. Τη συνέχιση της πολιτικής σταθερότητας αλλά και το ενδεχόμενο να φουντώσει εκ νέου ο αντισυστημισμός προέβαλε ως βασικά διακυβεύματα της επικείμενης πολιτικής αναμέτρησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέντευξή του στον Αντένα, ο Πρωθυπουργός είδε μάλιστα ομοιότητες του σήμερα με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Δυστυχώς βλέπω πια. Αισθάνομαι ότι βλέπω ένα remake, ξέρετε. Βλέπω τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Βελόπουλο. Και μου θυμίζουν πολύ τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Πολύ. Και αυτοί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή συγκυβέρνησαν. Ενώθηκαν. Οι κομματικές μηχανές δουλεύουν στο φουλ, καθώς ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα για τις ανακοινώσεις των υποψηφίων. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία συμπλήρωσε με το όνομα του Γιώργου Αυτιά το ψηφοδελτίό της, ενώ τη Δευτέρα θα παρουσιάσει σε εκδήλωση και τους 42 υποψηφίους. Μήνυμα νίκη στέλνει ο Στέφανος Κασελάκης, υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Με τα δεδομένα τα οποία παρατηρώ σήμερα, πιστεύω ότι είναι απολύτως εφικτό να είμαστε πρώτοι. Αν δεν είστε. Αν δεν είμαστε, θα είμαστε συμβουλευτικές. Αν χάσετε με 10 μονάδες. Ναι. Είναι αποτυχία σας. Όχι, δεν είναι. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε την αισιοδοξία του ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα στις εκλογές, ενώ έκανε πρόταση για τη διεξαγωγή, την ΠΕΙΤ. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα. Θα έχουμε αυξήσει αισθητά τα ποσοστά μας και από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 19 και από τις εθνικές εκλογές του 2023. Σε καμία από τις προηγούμενες διαδικασίες των ευρωεκλογών δεν έχει γίνει τηλεμαχία μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Εδώ, γιατί δεν θέλω το debate. Διότι θα φανεί ότι το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί μια μεγάλη πολιτική ομάδα του Ευρωπαίου Σοσιαλιστές, η οποία είναι πιο φιλικά διακείμενη στα οικονομικά συμφέροντα της Ελλάδας. Τα λόμπι υπαγορεύουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις που εξειδικεύονται σε κάθε κράτος μέλος. Και αυτό χρειάζεται να το αναλογιστεί ο ίδιος ο λαός, μιας και έχουμε ευρωεκλογές σε ακριβώς σε λιγότερο από 2 μήνες, και να δώσει την κατάλληλη απάντηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κόμματά της.